Γεια σας. Σε εμάς τους σεφ είναι γνωστό ότι μας αρέσει να συνδυάζουμε το παραδοσιακό με το μοντέρνο, το σύγχρονο με το κλασικό. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα, στη σημερινή συνταγή. Θα παντρέψουμε το σπανακόριζο, που όσο να είναι, δεν έχουν κλάψει και πολλές μανούλες για το σπανακόριζο, με το ριζότο, που έχουν κλάψει σίγουρα πολλές μανούλες. Και έτσι θα φτιάξουμε ένα ωραίο καινούριο πιάτο, ριζότο με γεύση σπανακόριζο. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Θα πάρουμε μερικά λαχανικά, θα τα περάσουμε λίγο στην κατσαρόλα να τα σοτάρουμε, θα μαγειρέψουμε το ρύζι, θα εμπλουτίσουμε με μπόλικο σπανάκι αλλά και χυμό από σπανάκι και θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο vegetarian ριζότο. Θα ξεκινήσω με το κρεμμύδι, αφού έχω ζεστάνει πρώτα καλά το σκεύος μου. Όχι σε πολύ δυνατή φωτιά, σε μέτρια, δεν θέλω να δώσω χρώμα στο κρεμμύδι. Θέλω απλά να το μαλακώσω λιγάκι και δεν χρειάζεται επίσης να το κόψουμε πολύ ψηλό. Πιο χοντροκομμένα κομμάτια, γιατί ούτως ή άλλως θέλουμε το φαγητό αυτό να είναι έτσι σπιτικό και ρουστικ. Okay. Λίγο ελαιόλαδο. Και μέσα το κρεμμύδι θα δυναμώσω λίγο τη φωτιά. Πράσο. Και το πράσο μέσα. Και είναι κλασικό ο συνδυασμός, και το κρεμμύδι αλλά και το πράσο. Θα μας δώσουν και τα δύο πολύ γλύκα. Όπως είναι και το τελευταίο λαχανικό που θα βάλουμε για την αρχή, που είναι το φρέσκο κρεμμύδι. Βλέπουμε τώρα εδώ, λίγο χρώμα έχει αρχίσει να σχηματίζεται στον πάτο της κατσαρόλας, δεν το θέλουμε, οπότε θα χαμηλώσω τη φωτιά και αυτό το κάνω, τη δυναμώνω στην αρχή για να κερδίσω χρόνο και μόλις δω ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει σε σημείο που δεν θέλω, αμέσως τη χαμηλώνω. Οπότε καλό είναι αυτό πάντα να παίζουμε με θερμοκρασία για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Έχουμε μαλακώσει λίγο εδώ τα τρία κρεμμύδια που βάλαμε μέσα, πράσο, φρέσκο κρεμμύδι και ξερό κρεμμύδι. Και τώρα θα προσθέσουμε το ρύζι, το οποίο είναι αρμπόριο. Μία από τις τρεις βασικές ποικιλίες ρυζιού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για ριζότο. Πραγματικά καλό είναι να μην δοκιμάσετε αυτό το πιάτο με ένα άλλο ρύζι, μια άλλη ποικιλία ρυζιού, διότι δεν θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πλέον το αρμπόριο είναι πολύ κοινό και σε όλα τα σούπερ μάρκετ το βρίσκουμε, να το προμηθευτείτε και να φτιάξετε αυτή τη συνταγή με αυτό το ρύζι μόνο. Λοιπόν, θα δυναμώσω λίγο τη φωτιά τώρα. Ο στόχος εδώ είναι να επικαλύψουμε τους κόκκους του ρυζιού με το λάδι που υπάρχει εδώ μέσα και λίγο να αρχίσουμε να δίνουμε ένα ελαφρύ άρωμα καβουρτισμένο στο ρύζι. Παράλληλα εδώ το προσέχω να μην μου ξεφύγει, το ακούω, αν πάει δυνατά θα χαμηλώσει τη θερμοκρασία. Θα κόψουμε λίγο σκόρδο, θα το περάσω μια-δυο φορές ακόμα και το σκόρδο το προσθέτω πάντα τελευταία στιγμή, γιατί αφενός δεν αντέχει πολύ στη θερμοκρασία, μπορεί δηλαδή να καεί και να πικρίσει. Αφετέρου δεν θέλω να χάσω το άρωμά του, το μυρίζει υπέροχα αυτή τη στιγμή, αλλά αν το μαγειρέψουμε πολύ ωραία εδώ πέρα, όλο αυτό το άρωμα πηγαίνει στην ατμόσφαιρα, στον αέρα και όχι μέσα στο φαγητό που είναι αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, κατά την κλασική διαδικασία του ριζότο, λευκό κρασί. Καλό είναι να προσέξουμε να κατεβάσουμε όλα τα πλαϊνά από την κατσαρόλα μέσα, έτσι ώστε από τη μία να μην καούν εκεί, από την άλλη δεν θέλουμε να μείνει κάποιος κόκκος ρυζιού εκεί πάνω μαγείρευτος και να ανακατευθεί με τους υπόλοιπους κόκκους του ρυζιού που θα είναι μαγειρεμένοι και έτσι να έχουμε ένα άσχημο δάγκωμα κάποια στιγμή στο σώμα. Να ξανθυνθεί τελείως το κρασί, εντάξει, να στεγνώσει όπως το βλέπουμε εδώ να είναι στεγνό και μετά προσθέτουμε νερό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επειδή μου αρέσει να φτιάξω ένα χορτοφαγικό πιάτο, αλλά αν θέλετε μπορείτε να εμπλουτίσετε με ζωμό λαχανικών ή αν δεν σας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα να είναι vegan, μπορείτε να βάλετε ζωμό από κοτόπουλο για παράδειγμα, θα δώσει περισσότερη γεύση. Λοιπόν, εδώ θα χαμηλώσω λιγάκι. Θέλουμε να κοχλάζει, όχι όπως είναι αυτό τώρα όμως, λίγο πιο χαμηλά και θέλουμε και να ανακατεύουμε. Αλάτι, πολύ σημαντικό. Μην σας φοβίζει το αλάτι και το βάζουμε πάντα σταδιακά. Το ανακάτεμα επίσης πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να είναι συχνό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε το χαρακτηριστικό χύλωμα που ταυτίζεται με αυτό το πιάτο, το ριζότο. Πάμε στο επόμενο υλικό που θα χρειαστώ, που είναι το φινόκιο. Θα μας δώσει πολύ ωραίο άρωμα. Θα το κόψω σε λεπτές φέτες και θα το κρατήσω εδώ για να το χρησιμοποιήσω λίγο αργότερα. Τώρα, η διαδικασία του ριζότο λίγο πολύ είναι γνωστή. Απορροφάται ο ζωμός που βάζουμε ή το νερό στη συγκεκριμένη περίπτωση και μετά το επόμενο. Προσθέτουμε δηλαδή την επόμενη δόση υγρού. Εδώ λοιπόν είμαι σε αυτή τη φάση. Προσθέσω λίγο νερό ακόμα. Ήρθε η ώρα και για το σπανάκι. Και εδώ έχουμε δύο σετ
από σπανάκι. Το ένα εδώ θα το κάνουμε χυμό, όπως σας είπα, και το άλλο έχω κόψει ήδη κάμποσο, αλλά θέλω να σας δείξω λίγο και το κόψιμο. Έχω κρατήσει λοιπόν μερικά φύλλα. Και γενικώς όποτε έχουμε φυλλώδη λαχανικά ή βότανα, όπως είναι το σπανάκι ή βότανα όπως είναι το βασιλικός, ένας εύκολος τρόπος είναι να τα μαζέψουμε, να τα κάνουμε ένα σώμα. Αν θέλετε, πολλές φορές έχετε δει, μπορούμε να τα διπλώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο για να είναι λίγο πιο εύκολο, ή αν δεν θέλω τόσο μεγάλα μπορώ να τα κόψω στη μέση. Δεν ξεχνάμε και το ρύζι όμως. Και σημαντικό, όταν ανακατεύουμε το ριζότο, να ανακατεύουμε έτσι δυναμικά. Όχι ανακάτεμα αυτό, απλά μεταφέρω τα περιεχόμενα από το ένα σημείο της κατσαρόλας στο άλλο. Θέλω αυτό το ανακάτεμα. Βοηθάει αν θέλετε να κουνάτε και την κατσαρόλα έτσι όπως το κάνω εγώ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε να βγει το άμυλο από το ρύζι. Και το άμυλο αυτό είναι που θα χυλώσει το τελικό αποτέλεσμα και θα έχουμε αυτή τη χαρακτηριστική υφή που είναι τόσο ωραία στο ριζότο. Φυσικά δεν το έχουμε πει μέχρι στιγμής, θα το πω τώρα. Είναι σημαντικό το υγρό που χρησιμοποιούμε να είναι ζεστό, έτσι ώστε να μην σταματάει ο βρασμός. Εγώ το έχω ζεστάνει προηγουμένως και το έχω αφήσει εδώ. Εσείς μπορείτε να το βάλετε σε μια κατσαρόλα δίπλα και να είναι σε ένα πολύ χαμηλό βρασμό, έτσι ώστε να διατηρείται ζεστό συνέχεια. Έτοιμοι να πάρουμε και το χυμό από το σπανάκι. Θα χρειαστείτε ένα αποχυμωτή βέβαια για αυτή τη δουλειά, αλλά εάν δεν έχετε αποχυμωτή, έχετε δύο λύσεις. Η μία είναι να μην βάλετε χυμό από σπανάκι, μια χαρά θα γίνει το φαγητό και χωρίς αυτό. Η άλλη είναι να χρησιμοποιήσετε λίγο από το ζωμό ή το νερό στη συγκεκριμένη περίπτωση που βάλαμε εμείς και να το αλέσετε λίγο στο blender. Εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι τόσο δυνατός ο χυμός, γιατί θα είναι αραιωμένος κατά κάποιο τρόπο, αλλά και αυτό θα κάνει μια χαρά τη δουλειά. Οπότε, το σπανάκι μέσα, ξεκινάω. Έτοιμος και ο χυμός. Θα συνεχίσω τώρα με το φινόκιο. Και το φινόκιο που κόψαμε προηγουμένως. Δεν θέλει πολύ μαγείρεμα, γιατί το έχουμε κόψει σε λεπτές φέτες. Οπότε δεν θέλει πάνω από 1-2 λεπτάκια. Το σπανάκι θα μπει μετά από αυτό, γιατί το σπανάκι θέλει ακόμα λιγότερο χρόνο και στο τέλος θα βάλουμε το χυμό. Βότανα. Έχουμε δύο που μοιάζουν και πολύ αγαπημένα δικά μου. Είναι ο άνηθος και ο μάραθος, τα οποία πολλές φορές μπορούμε να τα μπερδέψουμε. Οπότε θα κόψουμε μερικά τέτοια, δεν χρειάζεται, δεν μας πειράζει να μπει και λίγο κοτσάνι μέσα. Και το σημαντικό με τα βότανα είναι να μην τα παρακόβουμε. Θέλουμε κοφτερό μαχαίρι, 2-3 περάσματα μόνο. Οπότε εδώ έχει μαλακώσει και το φινόκιο. Καλό είναι να δοκιμάσουμε που και που. Θέλω να δω καταρχάς το ρύζι, που είναι εκεί που πρέπει. Θέλω να δω αν έχει αρκετό αλάτι, που θέλει λίγο ακόμα. Σπανάκι λοιπόν μέσα. Ελαιόλαδο, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσουμε βούτυρο που είναι χαρακτηριστικό για το ριζότο. Μπορεί να φαίνεται πολύ, αλλά όπως ξέρουμε το σπανάκι είναι γεμάτο υγρασία, 90% περίπου. Οπότε όλο αυτό θα κατέβει σε όγκο. Χρειάζεται λίγο νεράκι σε αυτή τη φάση. Λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Το βάζω τώρα γιατί θέλω λιγάκι να ενσωματωθεί και να με βοηθήσει να έχω μια πιο κρεμώδη υφή, όπως θα πετύχαινα και με το βούτυρο, όχι ακριβώς βέβαια, αλλά να το πλησιάσω. Κοιτάω αν η υγρασία είναι εκεί που θέλω. Είναι λίγο πιο υγρό αυτή τη στιγμή, αλλά όσο μένει ακόμα και ζεστό να είναι και να μην μαγειρεύεται, θα προχωρήσει το ρύζι, οπότε δεν με φοβίζει αυτό. Τα βότανα, χαμηλώνω τη φωτιά. Χυμώ από λίγο λεμόνι. Και στο τέλος, θα προσθέσουμε το χυμό από το σπανάκι που θα ζωντανέψει πραγματικά το χρώμα. Το κάνει έντονο πράσινο. Έτοιμοι με το ριζότο. Πάντα πρέπει να δοκιμάζουμε, οπότε... Και βέβαια επαναλαμβάνω, έχουμε κάνει μια χορτοφαγική συνταγή, vegan δηλαδή. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και βούτυρο που κανονικά θα βάζαμε, τυριά που να σας αρέσουν, φέτα για παράδειγμα θα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Λατρεύω το ελαιόλαδο για το τελείωμα. Και δεν έχει πολλά λιπαρά το φαγητό ούτως ή άλλως. Μια πολύ ωραία συνταγή που μπορείτε να τη μοιραστείτε. Θα τη βρείτε στο κάτω μέρος κάτω από το βίντεο. Μοιραστείτε τη με τους φίλους σας, να τους κάνετε και αυτούς χαρούμενους. Και παρακαλώ κάντε subscribe στο κανάλι για να δείτε περισσότερες τέτοιες ωραίες συνταγές.